Ω, τέλεια, Βαγγέλη. Είναι ένα φίλο. Θα σου θυμίσω, τον έχουμε βγάλει με τα χιόνια. Τον έχουμε βγάλει στον Άγιο Βασίλη. Είναι ένα φίλο ερωτικό μετανάστη. Ο φίλο μα. Ο οποίο έχει πάει. Το να είσαι σερβιτόρο στην Ελλάδα. Είναι ρε παιδί μου, είναι μια δουλειά άξια, τιμημένη, αλλά υπάρχουν και χρονικές περίοδοι που ζορίζεσαι οικονομικά. Το να πας σε μια σκανδιναβική χώρα, μπορείς να ζεις οικογένεια σαν σερβιτόρος. Ο φίλος μας λοιπόν, ο οποίος είναι σερβιτόρος αυτό το επάγγελμά του και ζει με την αγαπημένη του οικογένεια, κατάφερε, επειδή είναι δαιμόνιος, επειδή είναι ευγενέστατος, επειδή είναι εξυπηρετικός, επειδή είναι γρήγορος, εδώ είναι ντυμένος γαμπρός, τον παντρέψαμε, 2-3 κιλάκι βάλει παραπάνω, πήρε και το τι είναι? Που πήρε το βραβείο. Όσκαρ. Έλα. Πήρε Όσκαρ, διαγωνίστηκαν εκατοντάδες σερβιτόροι. Και πήρε το Όσκαρ του καλύτερου σερβιτόρου. Προφανώς είναι στη Σκανδιναβία, εμείς λέμε του πλανήτη, γιατί Έλληνας είναι και πρέπει να στηρίξουμε το σπίτι μας. Για κάτσε να. Κοίτα εδώ. And the Oscar goes to... Η απονομή. Έχει αδυνατήσει. έγινε μοντέλο. Κοίτα, πέρα εδώ, πέρα εδώ. Νίκο. Νίκος Κοντζαμπάσης. Νικόλα, πού είσαι, ρε φίλε? Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Εσύ το χειμώνα καλημέρα, που σε βγάλαμε καλημέρα με τα χιόνια, έχεις παραπάνω κιλά. Εδώ είσαι μοντέλο, δεν σε γνωρίσαμε. Γεια σου οικογένεια. Γεια σου οικογένεια. Καλημέρα Νίκο μου, καλή. Περίμενε λίγο, η σύζυγος που είναι αρχηγός οικογένειας, τι είναι το καρτελάκι που έχει μπροστά της? Όχι εγώ, μετά. Α, μετά. Α, μας το φυλάει για εσύ. Α, είδα κάτι για κάτι Ελλάδα. Ναι, μετά είναι. Α, μετά. Τώρα, σήκωσε το. Αγαπάμε Ελλάδα, Σέρες, Κάλυμνος, Ψέριμος, Αγγέλικα, Γαλωτίνα, Νίκος. Από Ψέριμο και από Κάλυμνο, από ακριτικά νησιά μιλάμε, έτσι. Μιλάμε πολεμιστές και πολεμίστριες. Λοιπόν, τα είπα εγώ, τώρα πες τα εσύ που πήρες και το Όσκαρ. Πώς πήρες το βραβείο? Καλημέρα, καλή σεζόν να έχετε. Βλέπω καινούργια πρόσωπα, όμορφες κοπέλες. Ναι, στις κοπέλες πήγε το μάτι σου. Ναι. Καλή σεζόν. Δεν μου λες, τα αγόρια που έχουμε τα καινούργια δεν σε ενδιαφέρουνε. Τα κορίτσια. Τα κορίτσια και ό,τι είναι και κανένα αγόρι, εντάξει. Τι να πει για μας. Νίκο μου, ξεκινάει αυτό πολλά χρόνια πριν. 35 χρόνια περίπου. Ξεκίνησα από Σέρες. Δούλευα σε ένα ψητοπολείο πολύ παλιά, μετά πήγα στο Απετίτο και μετά από κάποια χρόνια, το 89, κατέβηκα κο. Εκεί ήμουνα περίπου 11 Πουλάκες χρόνια. Περίμενε. Δουλέψαμε καλά 11 χρόνια, τότε ήταν η κο στα καλά της, με πολλή δουλειά, πολύ κόσμο, με πολλά διάφορα, πολλές πολλά. Ήταν... Ναι, μου τα έχεις ξαναπεί, αλλά πες τα ρε παιδί μου. Και πώς προέκυψε τώρα η Φιλανδία, αυτό να μου πεις. Η Φιλανδία και η γνωριμία με τη νεαρά κυρία, στο δεξί σου χέρι. Η Φιλανδία προέκυψε πριν από πολλά χρόνια, όταν γνώρισα μια Φιλανδέζα και μετακόμισα κι εγώ στη Φιλανδία. Τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά. Χωρίσαμε, έχουμε ένα παιδί, το Γιάννη μου. Γιάννη μου, σ' αγαπώ πολύ. Γεια σου, Γιάννη. Στην Ελλάδα πήγαινα. Πήγε να δει τη γιαγιά και τον παππού, είναι Σέρες τώρα ο Γιάννη. Γιάννη, η ζωή μου είναι ο Γιάννης, όπως και η οικογένειά μου, η Καλωτίνα και η Αγγέλικά μου. Και δεν πήγαν καλά τα πράγματα και τελικά αποφάσισα να μείνω για το παιδί, για το Γιάννη. Ώσπου το μεγαλώσαμε, μετά από μερικά χρόνια κατέβηκα στη ΚΟ, γνώρισα την σύζυγο, την κούκλα, την Αγγέλικα. Κάναμε οικογένεια, την Καλωτίνα μας τώρα έχουμε επίσης και ζούμε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Μπράβο, στην Φιλανδία. Και ευρώς προέκυψε. Ο διευθυντής μου εδώ στο εστιατόριο με πρότεινε για να πάρω στο διαγωνισμό. Ήταν γύρω στο πέρυσι το Νοέμβριο που έγινε. Ναι, αλλά τι μετράνε στο διαγωνισμό? Πήρες μέσα στο διαγωνισμό. Τι μετράνε, ναι, ρε μετράνε, παιδί μου. Εκτός από τη φυσική ομορφιά. Περάσαμε από τα 700 άτομα τα 3 στον τελικό και μετά οι 3 είχαμε περίπου ένα μήνα προθεσμία να ο κόσμος να μας ψηφίσει γιατί θέλουμε να βγει ο Νίκος. Α, ο κόσμος ψηφίζει. Ναι, αλλά σε ναι. Τι σε τεστάρουνε, σε ευγένεια, σε ταχύτητα. Σε ευγένεια, μπράβο, σε ευγένεια, σε ευγένεια. Περιποίηση, ταχύτητα, αλλά το αυτά. Περισσότερο είναι ευγένειο. Είναι σερβιτόρος, εξυπηρέτηση πελατών λέγεται το βράδυ. Μπράβο, γιατί μπράβο. Ξέρεις, αυτό είναι λοιπόν. Ότι σε ένα εστιατόριο το πρώτο που είναι, είναι να είναι καλό το φαγητό και το δεύτερο να είναι εξυπηρέτηση πελατών. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά. Τέλεια. Πες μου τώρα κάτι άλλο. Υπάρχει. Έτσι. Πες μου κάτι άλλο. Η κόρη σου τι τάξη πάει? Η κόρη πάει. Τι τάξη πας? Στην Πέμπτη πάει. Τα φιλανδικά τα πάει καλά.
ελληνικά. Και έγινε ο διαγωνισμός. Και βγήκαμε. Με τον COVID, πώς θα πάτε τώρα εκεί, σχολεία κανονικά, ανοιχτά. Κανονικά, έχετε... όλα ανοιχτά. Κανονικά. Όλα ανοιχτά. Δεν είναι, τα κρούσματα έχετε καθαρίσει, δεν έχετε σοβαρό πρόβλημα. 400 την ημέρα, 500. Ναι, έχετε ακόμα, αλλά είναι ελεγχόμενη κατάσταση, ρε παιδιά, αυτό λέω. Ναι. Ελεγχόμενη πάρα πολύ είναι. Και τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Τα εστιατόρια είναι ανοιχτά κανονικά από τις 11 η ώρα μέχρι το βράδυ, τις 11 το βράδυ. Με 75% πάλι των καθισμάτων. Γενικά ο κόσμος. Νυχτερινή ζωή στη Φιλανδία έχει, νυχτερινή. Όχι, γιατί κλείνουν 11 η ώρα τα μαγαζιά. 11 η ώρα νέκρα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βγει κάποιο. Ναι, την Ελλάδα. Όχι, όχι, όχι. Αυτά μόνο στην Ελλάδα, μόνο στη Μεσόγειο αυτά. Τα μπαρ κλείνουν 11 η ώρα, τα μπαρ είναι τελειωμένα και τα night club. Εντάξει, καλό είναι αυτό για την οικογένεια, επαγγελματίες, είναι σπίτι νωρίς, να δουν παιδί, γυναίκα, ναι, πώς. Ναι, ναι, πραγματικά αυτό είναι. Κάθε Κυριακή ο Νίκος είναι στο σπίτι. Περιμένουμε αυτή την ημέρα. Εσύ με τι ασχολείσαι, ε? Λοιπόν, και εγώ δουλεύω σε αντίστοιχα, όχι το Α, σε μία... σε τηλεόραση, πώς να το πω τώρα, στο τμήμα καθαριότητας. Όπως είναι η τηλεόραση του Α. Σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, στο τμήμα καθαριότητας, επειδή μου ενός τηλεοπτικού, στον Α Φιλανδίας. Ναι, ακριβώς. Πόσα κανάλια έχετε στη Φιλανδία? Στο Yle TV. 4-5. Εμείς έχουμε παραπάνω. 4-5 όλα. και τα περισσότερα... Κλείνω. Το βράδυ μετά τις 11 η ώρα δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν έχει τίποτα η ηρεμούς. Τίποτα. Και τα κανάλια κατεβάζουν ρολά το βράδυ. Άλλη λειτουργία. Όλα. Έλα, τίποτα δεν έχει. Θέλω να σε ρωτήσω. Τίποτα. Ως σερβιτόρος στη Φιλανδία, ο μισθός σου είναι ικανοποιητικός ώστε να ζεις την οικογένειά σου? Ναι, είναι πάρα πολύ ικανοποιητικός. Τα καταφέρουμε πάρα πολύ καλά. Απλά τώρα με την πανδημία που ήμασταν λίγο κλειστά, ήταν λίγο δύσκολα. Αν δεν δούλευε η σύζυγος, θα μπορούσε να το ζήσεις. Με τα μπουρβουάρα είναι αρκετά, μπορώ να πω, δηλαδή δεν λέω μεγάλα λόγια, αλλά βγαίνουν τα ψώνια του μηνός από τα μπουρβουάρ που βγάλουμε. Τα μπουρβουάρ, τα ψώνια. Γενικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω καθόλου παράπονα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Για άκου τον Χρήστο λίγο. Τα καταφέρνουμε τέλεια. Δεν υπάρχει καθόλου πρόβλημα. Νίκο, βραβεύτηκες ως ο καλύτερος σερβιτόρος. Νίκο μου, βραβεύτηκες ως ο καλύτερος σερβιτόρος για την ευγένεια και την ταχύτητα. Δεν ακούμε. Δεν με ακούτε? Κάτι πατήσατε. Για χτύπα λίγο το τηλεφώνη. Τώρα ακουγόμαστε. Έπεσε η γραμμή. Έλα, μ' ακούς. Ακούς. Έπεσε η γραμμή. Την αγάπη μας, τα μαμόλα.